και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή ορκωμοσίας του νέου Δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μόραλη, και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Παρακαλώ πολύ, όσοι εκλεγμένοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι θα ορκιστούν με θρησκευτικό όργο, να προσέλθουν στη σκηνή. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια οίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θύμων κατά την συνεπίκειαν. Πώς με θυμόν των πάντα χρόνων εγέν, όμοιν δουλεύοντος Κυρίω με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Και τα νύν παρέτηθε με ημάς, αδελφοί το Θεό και το λόγο της χάρη του αυτού το δυναμένο, επικοδομήσε και δουνε ημί κοινωνομία εν της οικιασμένης πάση. Αργυρίου η θυσίου ηματισμού δενός επεθύμησα, αυτή γινός και τε, ότι τες βίες μου και τες ουσίμετε μου υπηρέτησαν εχείρες αυτε. Προσκαλεσόμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, είπεν αυτοίς, είδατε ότι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ούχοντος εστέν ημίν, αλλά όσε αν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος. Και όσε αν θέλει εν ημίν, είναι πρώτος. Μήκας της εσεβέσι κατ' εναντίον. Τον Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού Προστάτου Εφόρου και Πολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών. Τον Αγίων Ενδόξων Θεοστέτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, Προστατών Εφόρων και Πολιούχων της Ενωρίας Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέιμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών, ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου, στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου, και ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος, και ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος, και επί του Ιερού Ευαγγελίου, και επί του Ιερού Ευαγγελίου, να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Και στους νόμους του κράτους. Και στους νόμους του κράτους. Και να εκπληρώνω. Και να εκπληρώνω. Τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Πυργώθηκε αδιάσπαστα, θα έλεγα, μια ενότητα του γένους μας, μια κοινωνία προσώπων, η οποία είχε πάντοτε ως μεγάλο πρόταγμα την αλλοπεριχώρηση, την αλλοκατανόηση, την επιοίκεια, την αναγνώριση του άλλου, της ετερότητας δηλαδή, και την πνευματική και υλική κοινωνία αγάπης. Και σε αυτό υπήρξε η τροφός του γένους, η Αγία μας Εκκλησία, πρωτοστάτης δύναμης, διότι δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι χτίστηκε αυτή η πόλη επάνω σε μια γη που ανήκε στην πάλε ποτέ περίπιστη, παλέφατη και ιστορική μονή του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιός, που από τον 10ο αιώνα έως τον 19ο αιώνα υπήρξε ο πνευματικός και υλικός σύντοδότης αυτού του λαού. Ο Θεός να είναι πάντοτε βοηθός και να είναι δύναμης, ελπίδος και χαρά στη ζωή σας. Να νοηματοδοτεί την καθημερινότητά σας και να εμπνέει και να συνεγείρει την καρδιά και την ψυχή σας. Και ήθε στο τέλος της πενταετίας να μπορείτε να πείτε μαζί με το γραφικό λόγιο ότι υπήρξα στα ολίγα κατά το δυνατόν ανθρωπίνος προσπαθή σας ενεργός, εύχομαι εις τα πολλά, τα μεγάλα, τα θεία, τα αιώνια, να αποβώ ισχυρότερος.
Καλή δύναμη λοιπόν και καλό έργο σε όλους. Πρώτα ο Δήμαρχος Μόραλης Ιωάννης. Του συνδυασμού Πειραιάς νικητής, Μαρινάκης Ευάγγελος. Κόκαλης Πέτρος. Νταϊφά Ειρήνη. Μελάς Ιωάννης. Νικοπολίδης Αντώνιος. Αγραπίδης Χρήστος. Ζηλάκου Χαραλαμπία. Χαλικιά Αναστασία. Ελληνιάδη Σταύρος. Τζεφεράκος Αλέξανδρος. Καλαμαγιώτης Νικόλαος. Παρασκευόπουλος Δημήτριος. Καλογερόγιαννης Παναγιώτης. Καρβουνάς Νικόλαος. Αβραμίδης Παναγιώτης. Γλύκα Χαρβαλάκου Αθηνά. Μαυριδάκης Εμμανουήλ.
Αργουδέλης Αλέξανδρος. Σιγαλάκος Κυριάκος. Βοηδονικόλα Σταύρος. Σδρένιας Χρήστος. Αντωνάκου Σταυρούλα. Λαουλάκου Κυριακή. Γαϊτανάρος Τηλιανός. Πυρούνιας Νικόλαος. Βεντούρης Ανδρέας. Ματούβαλος Νικόλαος. Γέμελος Νικόλαος. Δαβάκης Γεώργιος. Σεβασμιότατε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρόεδροι και πρόσωποι ενώσεων, σωμάτων, φορέων, συλλόγων του Πειραιά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η εμπιστοσύνη και η λαϊκή εντολή των πολιτών του Πειραιά, όπως αυτή εκφράστηκε στις εκλογές του Μαΐου, ανοίγουν σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική πορεία της πόλης μας. Ανοίγουν ένα κεφάλαιο δημιουργίας, έμπνευσης, προοπτικής, το οποίο θα σχεδιάσουμε και οφείλουμε να υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Η νέα Δημοτική Αρχή και οι Πειραιώτες που αγαπούν αυτόν τον τόπο πάρα πολύ, αυτόν τον όμορφο τόπο, αυτή την όμορφη πειραϊκή ακτή με τις μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες. Θέλουμε να στρέψουμε την πόλη προς νέους ορίζοντες, προς πιο παραγωγικούς και ωφέλιμους δρόμους. Να κάνουμε τον Πειραιά νικητή. Για μένα και όλους τους ανθρώπους του συνδυασμού, αλλά και τους ανθρώπους όλων των συνδυασμών, αποτελεί μέγιστη τιμή. Έχουμε συνέστηση της ευθύνης που αναλαμβάνουμε και της αποστολής, ως νέα δημοτική αρχή, σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, όχι μόνο για τον Πειραιά, αλλά για το σύνολο της Ελλάδος. Τους Έλληνες. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως και αντιλαμβάνομαι και εγώ πλήρως τι σημαίνει να κρατάς στα χέρια σου το τιμόνι του Πειραιά. Μιας πόλης που είναι η θαλάσσια πύλη για τους Έλληνες και τον ελληνισμό για τον κόσμο, είναι μια πόλη με το πολύ μεγάλο λιμάνι μας με την παγκόσμια αναφορά. Πριν από μερικούς μήνες, μια ομάδα ανθρώπων της πόλης που ζουν, εργάζονται, δημιουργούν, μοχθούν και παθιάζονται με τον Πειραιά, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Μοναδικό κίνητρό μας ήταν η προσφορά στην πόλη.
να προσφέρουμε με τις γνώσεις μας, τις δυνατότητές μας, τις εμπειρίες μας, τα βιώματά μας, ώστε να γίνουν στον πύρα πράγματα για τα οποία όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν, αλλά δεν γίνονται και δεν είναι τις παρούσες να εξηγήσουμε γιατί. Ή γίνονται λίγα και αργά. Σχέδιό μας είναι να δουλέψουμε με σχέδιο, με όραμα, να διεκδικήσουμε δυναμικά, να συγκρουστούμε με όσους χρειαστεί να συγκρουστούμε για να διεκδικήσουμε αυτά που αξίζει η πόλη και οι πολίτες της. Δεν τρέφουμε ψευδεστήσεις. Ξέρουμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Η χώρα μας βρίσκεται ήδη, εδώ και 5 και πλέον χρόνια, στο επίκεντρο μιας πολύ μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, και αυτή η κρίση έχει κάνει τη ζωή όλων μας χειρότερη και πιο δύσκολη. Και προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι γειτονιές του Πειραιά βιώνουν ακόμα πιο δύσκολα αυτή την κρίση από άλλες περιοχές της χώρας. Εμείς ορκιστήκαμε σήμερα και ορκιζόμαστε ενώπιον σας και ενώπιον του πειραϊκού λαού, πως σεβόμενοι τη δημοκρατία και την ψήφο των πολιτών και ανεξάρτητα από τις διαφορές ή διαφωνίες που είχαμε προεκλογικά και ενδεχομένως ακόμα να έχουμε στις αντιλήψεις μας, στις προτεραιότητες, στον τρόπο δουλειάς μας, ότι θα συνεργαστούμε όλοι μαζί έξω από λογικές νικητών και ηττημένων, γόνιμα και παραγωγικά, για να φέρουμε το αποτέλεσμα που οι πολίτες αναμένουν από εμάς. Και είναι σαφές ότι δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε σε αυτή την πενταετία. Θα είναι μία από τις τελευταίες ευκαιρίες, μια κρίσιμη πενταετία για τον Πειραιά, και δεν έχουμε δικαίωμα όλοι μαζί να προδώσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι πολίτες. Οι άξονες που ο συνδυασμός του οποίου έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι επικεφαλής έχουν τεθεί. Και νομίζω δεν είναι κατάλληλη στιγμή σε αυτή τη τελετή ορκομοσίας να αναφερθώ σε αυτούς αναλυτικά. Επιγραμματικά όμως θα πω ότι εκτός των θεμάτων της καθημερινότητας, που δεν θα έπρεπε να είναι το 2014 θέμα συζήτησης, νομίζω ότι η ναυτιλία, η λειτουργία του μεγάλου μας λιμανιού, η επιχειρηματικότητα, η οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο που διασφαλίσουν θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσουν νέες, ο πολιτισμός που πρέπει να αναδεχθεί και είμαστε σε έναν χώρο πολιτισμού στον Πειραιά, που χαιρόμαστε που είναι ανοιχτός και λειτουργεί, δεν φτάνει. Όμως πρέπει να αναδείξουμε και τα υπόλοιπα μνημεία μας, την ιστορία μας και πρέπει να ποντάρουμε στον πολιτισμό. Λόγω εποχής ισχυρές κοινωνικές δομές, σε συνεργασία όχι μόνο με την Εκκλησία αλλά και με άλλους φορείς, ο αθλητισμός είναι η βασική άξονα στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε, ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής στην πόλη, να βελτιώσουμε την πόλη μας και να κάνουμε τη ζωή των Πειραιωτών πιο χαρούμενη και να ανακόψουμε αυτήν την τάση φυγής των Πειραιωτών εκτός του Πειραιά. Γιατί και αυτοί που φεύγουν αγαπούν τον Πειραιά ή που έχουν φύγει. Πρέπει να ανακόψουμε αυτήν την τάση φυγής, λοιπόν, είναι άμεση προτεραιότητα. Όλα αυτά όμως για να γίνουν, από τη δημοτική αρχή απαιτούνται άμεσα δύο πράγματα. Πρώτον, να νοικοκυρέψουμε και να εξηγειάνουμε τα οικονομικά του Δήμου. Γιατί ισχυρός Δήμος και αποτελεσματικός είναι αυτός που είναι οικονομικά αυτόνομος και ανεξάρτητος. Δεύτερον, και ήδη και προσωπικά το διάστημα που μεσολάβησα από τις εκλογές το έκανα, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε από την κεντρική εξουσία δυναμικά για τα μεγάλα θέματα της τοπικής κοινωνίας ό,τι αξίζει στον Πειραιά και ό,τι δικαιούνται οι Πειραιώτες. Από τους πολίτες του Πειραιά ζητώ σήμερα δύο πράγματα. Υπομονή και συμπαράσταση. Γνωρίζω ότι η υπομονή ίσως έχει εξαντληθεί. Όχι μόνο από τη λειτουργία του Δήμου, αλλά από τη λειτουργία της κεντρικής εξουσίας. Όμως οφείλω να το ζητήσω. Συμπαράσταση, γιατί είναι σαφές ότι οτιδήποτε μπορεί να γίνει, χρειάζεται επιμονή, επιμονή και συμμετοχή των πολιτών. Όταν λέω υπομονή, αναφέρομαι τουλάχιστον στα πολύ μεγάλα ζητήματα και θέματα, ανοιχτά θέματα που υπάρχουν στην πόλη και τα οποία λιμνάζουν και δεν έχουν προχωρήσει εδώ και χρόνια. Θαύματα δεν γίνονται. Πιστεύω ότι όλοι μαζί, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις, όλοι οι συνδυασμοί, μπορούμε μαζί, παρά τις όποιες θεμητές διαφωνίες, παρά τις όποιες θεμητές αντιπαραθέσεις, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Αν ενωθούμε και δούμε στα μεγάλα ζητήματα το καλό της πόλης, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Βρισκόμαστε στο κατόφλι μια νέα αρχή, μια νέα εποχή. Ο Πειραιάς πιστεύω ότι μπορεί, πρέπει και θα αλλάξει πορεία. Το νιώθουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι, το έχουμε ανάγκη όλοι. Το μεγάλο εμπόδιο, φίλες και φίλοι, που έχουμε μπροστά μας δεν είναι τα προβλήματα. Είναι η αδυναμία μας να τα αντιμετωπίσουμε. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Η αδυναμία μας να μιλήσουμε καθαρά και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η καιρή όμως και η ένταση των προβλημάτων
επιβάλλουν να παραμερίσουμε όλοι μας τις άγνωστες θεωρίες, τις αγκυλώσεις, τις ιδεοληψίες, τις προσωπικές ατζέντες και να δεσμευτούμε όλοι με συγκεκριμένες προτάσεις για αποτελεσματικές λύσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών της πόλης του Πειραιά. Ήρθε νομίζω η ώρα να ξεκινήσει μια συνεργασία που εμπνέει, μια συνεργασία που ενώνει και δημιουργεί λύσεις για τους πειραιώτες. Ήρθε η ώρα να τολμήσουμε μεγάλες επιλογές, ίσως και δύσκολες και επίπονες επιλογές, που πρέπει όμως να γίνουν για να δώσουμε ένα καλύτερο μέλλον στην πόλη και τους πειραιώτες και που δεν έγιναν τα περασμένα χρόνια. Μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή με συμμάχους την αισιοδοξία, τη δημιουργικότητα, τη γνώση και τη σκληρή δουλειά. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τον Πειραιά που πετυχαίνει και νικά. Είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε με πολύ σκληρή και μεθοδική δουλειά όλων μας από αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να είστε καλά. Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι ο Πειραιάς αλλάζει σελίδα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Έχουμε ένα πάθος για τον Πειραιά. Όλα αυτά τα χρόνια, εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Εδώ εργάζομαι. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει έρθει η ώρα να γίνουν ορισμένα έργα που χρειάζεται ο Πειραιάς. Και όλοι μαζί να ενωθούμε για το καλό του Πειραιά. Δεν υπάρχουν ούτε νικητές ούτε ηττημένοι. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο.